views and opinions expressed in this program are those of the participants and do not necessarily reflect the views of Bronxnet or the program underwriters. I'm Dr. Despina Afentouli, and you're watching Modern Odyssey on Bronxnet and beyond. On today's episode, we're going to explore a humanitarian story about a 90-year-old woman who, no matter the difficulties, she never gives up. It's a story of a strong woman, a devoted wife, a successful businesswoman, and a mother of four daughters. Our guest today is familiar to me. Maria Mpitzilaiou happens to also be my grandmother. When I started shooting her story last January 2020, I thought I would just make a video so that we would never forget our family roots. During our discussion, I was wondering myself, how much history can fit into a lifetime? How do experiences shape us? What are our timeless values? What is our perception about life? And how do we deal with big changes in our lives? All these made me realize that this is not just a personal story, but a story worth to be shared with anyone interested. It's a life journey full of lessons and deep messages. Let's follow Grandma Maria's adventurous journey of life through her own words and songs. Δεν τρέπομαι να ψαλαφώ τα σιλό παμ να βρεχώ. Πατρίδα μαραεύωσεν άμμον καταραμένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Σα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα ξένος. Αυτά. Μαρία Σιδηροπούλου, του Ιωάννη και της Χρυσάνθης. Την έλεγα τη μάνα μου Παντελοπούλου. Του πατέρα μου λεγόταν Σιδηροπούλος. Και από το Πουλάχ ήταν ο πατέρας μου, η μάνα μου την Κερασούντα. Τράβηξαν πάρα πολλά για να έρθουν στη Μακεδονία. Και εμείς τραβήξαμε πάρα πολλά από τους Βουργάρους. Τώρα, δόξα τω Θεώ, είμαστε στην Αθήνα και όλα καλά. Έχω 4 παιδιά, που λένε πόντι, 4 κοτσίδια, κορίτσια, 10 εγγόνια και 22 δισέγγωνα. Θέλω να μου πεις για το τραγούδι. Τι σημαίνει για σένα που τραγουδάς τα προσφυγικά, που τραγουδάς τα ποντιακά, τι σημαίνει. Που θυμάσαι τους τόπους αυτούς που σου διηγούνταν οι γονείς σου. Αυτά έμειναν σαν παραμύθι από τον πόντο που ήρθανε στην αλιστρά της Σερών. Είχαν πεθάνει οι γονείς τους. Από εκεί τους διώξανε στους δρόμους, χαθήκανε στην Τουρκία εκεί. Οι γιαγιάδες και οι δυο και οι παππούδες πεθάνανε στην Κερασούντα. Ήρθαν από την Ρωσία περπατώντας με τα μποξαδάκια. Θυμάσαι πότε συνέβη αυτό? Το 1922 είχαν έρθει. Τότε είχαν έρθει το 1922 με το διωγμό. Thank you.
Είχανε κτήματα, πώς ήταν η ζωή τους. Είχανε σπίτια καλά βέβαια, ζούσανε καλά στην Κερασούντα τότε, πριν να γίνει ας πούμε πόλεμος. Μετά με τον πόλεμο τους διώξανε, όσοι ήθελαν να αλλάξουν τα ονόματά τους, θα καθόταν εκεί. Να άλλαζαν τα ονόματα, να τα κάνουν τουρκικά, θα τους κρατούσαν οι Τούρκοι. Δεν τα αλλάξανε και όσοι δεν τα αλλάζανε, τους έδιωχναν. Έπρεπε να γίνουν ό,τι τους έλεγαν να κάνουν εκείνο. Να υποκύψουν και να γίνουν Τούρκοι, να αλλάξουν τα ονόματά τους. Όλοι χριστιανοί ήταν, Δέσποινα, που σκοτώσαν τους Έλληνες. Χριστιανοί ήταν, βέβαια χριστιανοί ήμασταν οι γονείς μου. Έκαν το κότζα μασίν και πέμναν τα ντουβαρέα γιαριαραμάν και πέμναν τα ντουβαρέα γιαριαραμάν και ν' ρούξαν σόγουρο τα ρεμάν και ν' όλους τα παλικάρια γιαριαραμάν και ν' ρούξαν σόγουρο τα ρεμάν και ν' όλους τα παλικάρια γιαριαραμάν. Στην αριστερά της Ερών του δώσαν χωράφια και σπήρνανε καπνά, καλαμπόκια, σιτάρια. Και έγιναν αγρότες. Και ήταν αγρότες φυσικά. Πώς ήταν η υποδοχή που τους έκαναν οι υπόλοιποι Έλληνες στη Μακεδονία? Όταν ήρθα στη Μακεδονία, και τι τράβηξανε. Έλεγαν οι εντόπιοι, τα παιδιά τους, φάει του φαΐς, θα σου φάει πόντιους, θα σου φάει πρόσφυγας. Πρόσφυγες ήταν, για πολύ πρόσφυγες ήταν. Εκεί, μεγάλωσε η μάνα μου, μεγάλωσε 14 χρονών, την πάντρεψε ο θείος μου. Γιατί φτώχεια είχανε. Και παντρεύτηκε με τον πατέρα μου. Ποια είναι τα ονόματα των αδερφών σου? Χαράλαμπος, Αλέξανδρος, Μαρίκα, Καλλιόπη και Αναστασία. Τι συνέβη στα αδέρφια σου? Ως το Στριμώνα είχαμε κατοχή, Βουλγάρους είχαμε. Αυτό Στριμώνα και πέρα ήταν οι Γερμανοί σε Θεσσαλονίκη. Εκεί ήταν κατοχή Γερμανοί. Από εκεί μεγαλώσαμε εκεί. Η μάνα μου του 45 πέθανε. Έμεινα με ορφανά. Η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνει, η μάνα να μείνει. Η μάνα εν κρύο νερό και στο ποτήρ και μπέν, και στο ποτήρ και μπέν. Μετά μεγαλώσαμε, ένας-ένας παντρευτήκαμε, η αδερφή μου η μικρή πέθανε, ο αδερφός μου ο μεγάλος στην κατοχή πέθανε, πήγε δούλευε να κάνω σπίτια τους Βουλγάρους και έπαθε πούντα και πέθανε. Ήτανε πολύ ψηλός ο αδερφός μου, ο Χαράλαμπος, ο μεγάλος. Ήστερα και η αδερφή μου η μικρή, η Αναστασία, και εκείνη πέθανε. Έμενα με οι τρεις. Thank you.
Σχολείο πηγαίνατε τότε με τους Βουλγάρους? Σχολείο πήγαινα, ναι, και στο Βουλγάρικο το σχολείο πήγα. Κι εγώ και αδερφός μου. Και είχα μάθει και μερικά Βουλγάρικα. Θα σου πω. Πες. Ε? Πες. Πήγαινα στο σχολείο. Ήμουνα τρίτη τάξη. Και... το πρωί που πηγαίναμε, τον προούτρο θα πει καλημέρα. Μετά το μεσημέρι θα πει ντομπορντέτσερ, καλησπέρα. Ντουβίσδενε, αντίο. Και δώσανε μια φορά οι Βούλγαροι στην Ούντρα, λεγότανε ένας σαν συνεταιρισμός, Ούντρα λεγότανε, και μοίραζαν υφάσματα και όποιοι ήθελαν να πάνε να πάρουν να κάνουν φουστάνι. Και έπρεπε όμως εμείς που πήγαιναμε σχολείο να πάω στον δάσκαλο και να του ζητήσω ένα χαρτί, μια απόδειξη. Πήγα στον δάσκαλο και του λέω του δάσκαλου, «Κουσποντίν τερέκτορα, τα μιντοντέζε νομπιλέσκα, τα γκουζέμα μρόκλι». «Κακίμετο», μου λέει, πώς σε λένε κακίμετο. «Μαρία Σιδηροπούλουβα», του λέω. «Ντάντενο». «Εντάξει». Με έκανε απόδειξη, μου δίνει, τροχάδι πήγα εγώ, πήρα το φουστάνι. Χώθηκα από τα πόδια τους και πήρα και το φουστάνι. Πέρασαμε σκληρές μέρες με Βουλγάρους, πάρα πολλές σκληρές. Είχαμε φοβία, να φοβόμαστε να βγαίνουμε έξω. Τι θα γινόταν εάν έβλεπαν φως στο σπίτι? Αν είχε φως, πετάγαν πέτρες και σπάσαν τα τζάμια. Πετούσαν πέτρες οι Βούλγαροι. Έξω φοβόμασταν να βγούμε να πάμε να κάνουμε προς νερού μας. Φοβόμασταν, στην πόρτα μπροστά καθόμασταν. Δεν μπορούσαμε, φοβόμασταν. Γιατί πετάγαν πέτρες. Αυτοί που κάναν περιπολία, άμα άνοιγαμε την πόρτα και φέγγε λίγο, πετάγανε πέτρες. Τι να κάναμε εμείς, ας πούμε. Ήτανε πράγματα άσχημα. Ήταν δύο παιδιά, αυτά που δεν έκαναν τίποτα, 20χρονα, παλικάρια. Η μια ήταν πλούσια οικογένεια, τον γιο της, το μικρότερο, τον έλεγαν Κωνσταντίνο. Και του λέει ένας Βούλγαρος, γείτονας, λέει έγινε επανάσταση και ήρθαν οι Έλληνες, ψέματα, του είπε του Κωνσταντίνο. Και ο καημένος παίρνει τη σημαία και το μουλάρ και το γάλα να φέρει στο χωριό, να το πάει στον Μπαρμπαγιώργη που έκανε τα γιαούρτια. Και μόλις τ' άκουσε ο γείτονας, ήταν Βούλγαρος, Ρουφιάνος Βούλγαρος. Και τον πρόδωσε, τον Κωνσταντίνο, της από το Άγιο Χώρι, άλλος Κωνσταντίνος και άλλοι ας πούμε είχανε, και τον μεγάλο τον αδερφό του, τον Γιώργο του Κωνσταντίνου, του Χατζησταύρου. Αυτούς τους είχα στο σχολείο, στο γυμνάσιο της Αλληστράτης, στο υπόγειο. Τους είχαν κλεισμένους. Η μάνα μου τους πήγαινε κάθε μέρα με τον Γκιούμι. Αυτοί είχαν τσιφλίκι του Χατζησταύρου και δούλευαν τα χωράφια μαζί.
πήγαινε με ένα γιουμάκι, τους πήγαινε γάλα στη φυλακή, στο σχολείο που κάτω, το υπόγειο, το κάναν φυλακή και είχανε αυτούς, ας πούμε, που φυλακίσανε, τον Κωνσταντίνο του Χατζησταύρου, τον Κωνσταντίνο από τη Γρατσιάνη και άλλους. Στο δρόμο ένας ηλικιωμένος από το σχολείο απάνω κατέβαινε να πάει στον γιο του, αλλά ήταν κουφός ο γέρος, δεν άκουγε. Και οι στρατιώτες φωνάζαν στο Ιτάμ, δεν άκουγε, στο Ιτάμ θα πει στάσου, βουργάρκα. Ο γέρος δεν άκουγε το στο Ιτάμ. Περπάταγε και του δώσανε μια, το σκοτώσανε, το ρίξαν στο δρόμο. Από εκεί τα παιδιά αυτούς που είχαν, τον Γιώργο του Χατζησταύρου, τον Κώστα του Χατζησταύρου, τον Παύλο, αυτούς τους είχαν μέσα στο σχολείο εκεί στη φυλακή. Λέγε, τρεις ήταν ο Γιώργος, ο Παύλος και ο Κωνσταντίνος. Και ο Μήθρας. Αλλά αυτούς τους βγάλανε, τον Κωνσταντίνο κρατήσανε και τον Κωνσταντίνο και έναν άλλον Κωνσταντίνο από ένα χωριό από τα Αγιοχώρη, αυτούς και άλλους δύο-τρεις τους σκότωσανε και τους πήγαν, τους άφησαν στο νεκροταφείο της Αλληστράτης. Και τους άλλους τους βγάλανε έξω οι Βούργαροι, οι Παναστάτες. Από εκεί ήταν δύσκολα τα πράγματα. Φτώχεια, πήγαιναμε στο χωράφι μας. Δεν μπορούσες να πας στο χωράφι σου και να κόψεις ό,τι θέλεις. Πήγα εγώ με την ξαδέρφη μου στο χωράφι μας να κόψουμε καλαμπό και να πάρουμε να βράσουμε στο σπίτι μας. Από το δικό μας το χωράφι. Μας έπιασε αγροφύλακας, μας έκανε εμήνυση. Γιατί ακούσαμε το χωράφι μας, τόσο αυστηρά ήτανε. Που λες, κάθε χρόνο εμείς, η γιαγιά σου η Χρυσή, έσφαζαμε γουρούνι και φτιάχναμε λίγδα, παστό, από όλο καβρουμά, από όλα φτιάχναμε. Μια φίλη της γιαγιάς της Χρυσής, ήθελαμε να πάρουμε μια αγελάδα, να δώσουμε έναν τενεκέ λίπος, λίγδα και να πάρουμε μια αγελάδα. Και μας πρόδωσε και ήρθαν οι Βούργαροι, οι Βουργάροι, οι χωροφύλακες οι Βουργάροι και με τα αυτά, με τα όπλα, χτυπάγαν τις πόρτες, μπήκαν μέσα στο σπίτι και μας πήραν τη λίγδα που θα δίναμε να πάρουμε μια αγελάδα. Τράβηξαμε πολλά από τους Βουργάρους, πάρα πολλά τραβήξαμε. Δεν ήμασταν νοικοκυρέοι στα κτήματά μας και στα αυτά μας. Πηγαίνανε κρυφά, στουμπούσανε το σιτάρι στον κάμπο και το φέρνανε η μάνα μου και ο παππούς ο Γιάννης με την πλάτη έναν τενεκέ στάρι, γιατί η αστυνομία ήταν έξω στην άκρη του χωριού. Άμα πήγαινες με το γαϊδούρι είτε στο μήλο είτε στο χωράφι και έφερε στάρι, αλεύρι, θα το περνάνε. Αυτά μας κάνανε. Η πεθερά μου ήταν από το Σεβδίκιο της Σμύρνης. Η πεθερά μου είχε παντρευτεί και σκότωσαν τον άντρα της οι Τούρκοι στο Σεβδίκιο της πεθεράς μου, τον άντρα, τον Μάμαλη, τον πρώτο τον άντρα της. Ο παππούς ο Μπιζηλαίος δεύτερος άντρας ήτανε. Μετά ο παππούς ο Μπιτζηλαίος ήταν από την Άξο και είχαν καπνά στη Σμύρνη. Παρόλα πόλεμος και αυτά ήταν εκεί ακόμα. Είχε η πεθερά μου δύο αγόρια από τον πρώτο τον άντρα της.
Και από τον δεύτερο, από τον Μπιτζιλαίου, είχε το θείο το Μανώλη, τον κουνιάδο μου. Την ευτυχία έκανε στη Θεσσαλονίκη μόλις ήρθαν το 22. Και μετά ήρθανε, τους φέρανε, τους είπαν πού θέλετε να σας πάμε, εκεί που έχει καπνά. Και ήρθανε, τους φέρανε στην Αλληστράτη και κάνανε καπνά. Στην Αλληστράτη έκανε την Ασπασία. Ο παππούς ο Αριστοτέλης, πού γεννήθηκε? Ο παππούς Αριστοτέλης στην Αλληστράτη Σερών. Και εγώ στην Αλληστράτη Σερών γεννήθηκαμε. Ναι. Mm-hmm. Και η Θεία Συπόπη και ο Θεός Αλέκος. Και πώς γνωριστήκατε? Κοντά ήμασταν εκεί η γειτονιά. Ερχότανε στη Θεία στη Μαρία και το Μανώλη, καθόταν δίπλα μας, νίκιασανε του ξάδερφου της στο σπίτι. Και ερχόταν εκεί, πήγαινα κι εγώ, καθόμασταν εκεί, ήμασταν μικροί. Εγώ ήμουνα το 30 γεννηθής, ο παππούς το 29 γεννηθής. Εκεί γνωριστήκαμε, ύστερα αγαπηθήκαμε. Μετά ένα βράδυ μου λέει να φύγουμε. Δεν ήθελε ούτε η μάνα του, ούτε ο πατέρας μου, μικροί ήμασταν. Πού να πάμε? Να πάμε σε ένα χωριό στο Τσεπελτζέ που ήταν η θεία του, της μάνας του η αδερφή. Από εκεί ήρθαμε πάλι στην Αλληστράτη. Από εκεί πήγε ξάδερφός μου ο Γιάνκος, πρώτος ξάδερφός μου, είπε τον πατέρα μου, μάζεψε τα παιδιά να την παντρέψει τη Μαρίκα, μην τα αφήνεις έτσι, τι θα γίνουνε. Οι πεθερά της δεν θέλουν, εσύ δεν θέλεις, πώς, τι θα γίνουνε, έτσι θα ζουνε. Δεν ήταν πως τώρα σήμερα γίνεται αρζιμπούρζι και ο λουλάς. Τότε τα πράγματα ήταν αλλιώς, σοβαρά. Και μας πήρε ο πατέρας μου και έκαναμε ένα γάμο με νταούλια και με ζουρνάδες. Ήθελε ο παππούς ο Τέλης ζουρνάδες και νταούλια, ήθελε ποντιακό γάμο ήθελε. Ας ήταν κρασιά της, αλλά τα ποντιακά τα αγαπούσε. Εμένη μάνα μη πεμένα πέσει πελαίας. Εμένη μάνα μη πεμένα πέσει πελαίας. Κορτσοπόμ θα παντρεύω σε ταβού στη Παναίας. Κορτσοπόμ θα παντρεύω σε ταβού στη Παναίας. Έλα, έλα, λέγω σεν, έλα να λελεύω σεν. Έλα τίμα τίμ τη φως, μη κοιμάσαι μοναχός. Και κάναμε έναν ωραίο γάμο. Και έκαναμε και 4 παιδιά. 4 κορίτσια. Μετά ήρθαμε εδώ στην Αθήνα, εγώ με τον παππού, τον άντρο μου, τον Αρίστο. Από το 59 ήμασταν στο Εγάλαιο ως το 65. Από το 65 φύγαμε από το Εγάλαιο, ήρθαμε στον Άγιο Στέφανο. Έκαναμε δικό μας μαγαζί. Τι μαγαζί? Ταβέρνα, εστιατόριο. Και ονομάστηκε Κέντρο η Μακεδονία, Μπιτζιλαίου Μαρία. Εκεί περάσαμε καλά, είχαμε δουλειά, πάρα πολύ ωραία και γάμους κάναμε και βαφτίσια κάναμε, απ' όλα κάναμε. Και κόσμο πολύ είχαμε και δουλειά είχαμε. Ήμασταν, ζούσαμε καλά. Μπορεί να ήταν λίγο δύσκολο, ας πούμε, είχε δουλειές πολλές τότε, εδώ που τα λέμε. Να στείλω μια ευχή, να είναι καλά όλος ο κόσμος, να μην έχουμε πολέμους, να μην σκοτώνουν, να μην γίνουν τόσο άγριοι άνθρωποι και σκοτώνουν μικροί μεγάλοι ο ένας τον άλλον,
να έχουμε υγεία, ευτυχία, ειρήνη και όλα τα καλά του κόσμου να σας δώσει ο Θεός και να σας χαίρομαι κι εγώ. Και εμείς να σας χαιρόμαστε, γιαγιά. Δεν ξέρω να σου πω. Σ' αγαπώ πολύ. Να είσαι καλά, κι εγώ σ' αγαπώ. Until now, and we hope for many years to come, Grandmother Maria seems to have found a way to appreciate life and celebrate every single moment. Peace and love are two timeless values that we should embrace if we strive for a better living, not just for ourselves, but for every single person in the world. Two values that include the meaning of respect on every creature. Two values that we should not just preserve for our generation, but also to inherit them to the next ones. We hope you liked our episode and you make good choices that make your lives happier. Until next time, γεια σας!